Να δώσουμε τώρα το λόγο στον Νίκο Παπαναστάση, αντισυνταγματάρχη εναποστρατείο, μέλος της Επιτροπής για τις Ένοπλες Δυνάμεις και τα Σώματα Ασφαλείας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, ο οποίος είναι και από τον ομό μας, συμπατριώτης μας. Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, ήδη έχει λεχθεί ότι ζούμε σε μια περίοδο όπου η σύγκληση της πολιτικής των αστικών κομμάτων είναι πλέον απροκάλυπτη. Η ελληνική αστική τάξη, για να διασφαλίσει τη μακροημέρευση και τα συμφέροντά της, στηρίζεται τόσο στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και στο ΝΑΤΟ. Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, χαρακτηρισμένη από τους Αμερικάνους στρατηγικός εταίρος, με ντεσές και σημεοφόρος τις αμερικάνικες διείσδεις στα Βαλκάνια, μετατρέπει την Ελλάδα και μάλιστα προκλητικά σε μια απέραντη στρατιωτική βάση. Την ίδια γραμμή έχει και η Νέα Δημοκρατία. Αυτό αποδεικνύει το μνημόνιο συναντήληψης ανάμεσα στην ελληνική κυβέρνηση και την ευρωπαϊκή διοίκηση του ΝΑΤΟ που πέρασε από τη Βουλή το 2009, την τελευταία μέρα κοινοβουλευτικού βίου της Νέας Δημοκρατίας. Είναι μια συμφωνία που μετατρέπει την Ελλάδα σε περίοδο πολέμου αλλά και ιμπεριαλιστικής ειρήνης σε θέατρο επιχειρήσεων του ΝΑΤΟ. Είναι μια συμφωνία που θέτει υπονατοϊκή διοίκηση κάθε στρατηγική εγκατάσταση και έμψυχο υλικό στην περιοχή διέλευση ή δράσης του ΝΑΤΟ, παραχωρώντας του γη, αέρα και θάλασσα. Αυτά υπηρετούν τα προγράμματά τους και τις θέσεις τους με όλα τα κόμματα πλην του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Για αυτούς τους λόγους, εδώ σήμερα, από το Αγρίνιο, για μια φορά ακόμα, απευθυνόμαστε στις δεκάδες χιλιάδες στρατιωτικούς εν ενεργεία, στους στρατευμένους, στους απόστρατους, στο προσωπικό των σωμάτων ασφαλείας. Τους λέμε ότι γνωρίζουμε πολύ καλά ότι στη συντριπτική τους πλειοψηφία προέρχονται από λαϊκές, εργατικές και αγροτικές οικογένειες. Έχουν υποστεί μαζί με τα μέλη των οικογενειών τους, όπως και συνολικά ο λαός, τις επιπτώσεις της κρίσης και της αντιλαϊκής πολιτικής των μέχρι σήμερα κυβερνήσεων. Τους λέμε, ενημερωθείτε και προβληματιστείτε με τις θέσεις μας ότι η ειρήνη, η σταθερότητα και η ασφάλεια δεν μπορούν να υπάρξουν στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να μην νομιμοποιήσετε στη συνείδησή σας τη συμμετοχή των ενόπλων δυνάμεων σε αποστολές του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκ των συνόρων. Να απειθαρχήσετε, αν ποτέ διαταχθείτε, να ταχθείτε απέναντι στον ελληνικό λαό, τους εργαζόμενους, τα αδέρφια σας, τους φίλους σας, όπως έγινε και στη διάρκεια της Χούντα. Να έρθετε κοντά μας, να συζητήσουμε, να γνωριστούμε. Σας καλούμε τέλος να στηρίξετε το ΚΚΕ σε όλες τις εκλογικές αναμετρήσεις που είναι μπροστά μας, ακόμη κι αν δεν συμφωνείτε σε όλα μαζί μας. Το ΚΚΕ είναι η μόνη δύναμη που εκφράζει το γνήσιο λαϊκό πατριωτισμό. Είναι η μόνη καθαρή πατριωτική επιλογή στον αγώνα για τις εκλογές. Καλούμε το προσωπικό των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας επίσης να αντιταχθεί και να απομονώσει την ναζιστική Χρυσή Αυγή, στηρίζοντας και στις εκλογές το ΚΚΕ. Με ισχυρό ΚΚΕ μπορεί ο λαός να γκρεμίσει τη Χρυσή Αυγή από την τρίτη κοινοβουλευτική θέση. Στην ολοκαρνανία των ηρωικών παραδόσεων και αγώνων συνεχίζουμε. Με ισχυρό ΚΚΕ παντού ανοίγουμε το δρόμο για μια νικηφόρα πορεία, για μια Ελλάδα της προκοπής χωρίς βάσεις, το ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Με το λαό νοικοκύρη στον τόπο μας. Όλοι στον αγώνα για τη νίκη. Γεια σας.